στο δικαστήριο με την κατηγορία της εξαγωγής Εράνου χωρίς άδεια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Με ποια κατηγορία, κυρία Κατσούρα, πάτε στο δικαστήριο? Όχι, είχα... εντάξει, διεξάγει παράνομο έρανο. Εντάξει, έδωσα καταθέσει στην αστυνομία, η οποία μου είχαν πει ότι ο παράνομος έρανος ήταν τα γάλατα και τα πανιά. Εδώ βλέπω στο κατηγορητήριο ότι οι κατηγορούμενοι μεταξύ 23 Οκτωβρίου του 2020 και 25 Νοεμβρίου 2020 στη Λεμεσό, της επαρχίας Λεμεσού, διενήργησε έρανο χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή αδειών. Βεβαίως, όταν λέμε έρανο, εννοούμε να μαζεύει κανείς χρήματα που χρειάζεται άδεια. Το οποίο δεν έγινε. Ναι, αλλά μήπως χρειάζεται άδεια και για τέτοιου είδους συλλογή πρώτων ειδών πρώτης ανάγκης? Εννοείται. Όλες οι οικογένειες οι οποίες μας του βοήθεια. Το να ζητά κάποιος γάλα, βανιά, προφανώς... Όχι, λέω, μήπως έπρεπε να εξασφαλίσετε και γι' αυτό κάποια άδεια? Επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι άδεια για έρανο, ο έρανος, αυτό εξυπακούει, έρανος, μαζεύω λεφτά. Το άλλο είναι, ναι, φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία, ακριβώς, εντάξει. Είμαστε πολλές ομάδες, εντάξει, εθελόντριες, εθελοντές, ναι. Πώς προέκυψε όμως, κυρία Κατσούρα, εσείς είχατε ενημερωθεί από κάποιον, από ποιον έγινε καταγγελία αυτεπάγγελτα η αστυνομία, εντόπισε, είναι διαδικτυακά που γινόταν το κάλεσμα το δικό σας? Διαδικτυακά, μέσω Facebook, ναι. Πήρα ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία για να δώσω κατάθεση. Επία, έδωσα, εντάξει, κατάθεση. Είπαμε ότι κάποιο συγκεκριμένο σωματείο με έχει καταγγείλει ότι διεξάγω παράνομους έρανους. Ζητώντας, έδειξα μου screenshots τα οποία τους έστειλαν προφανώς το συγκεκριμένο σωματείο, το οποίο ήταν τότε που ζητούσαμε γάλατα, πανιά, τρόφιμα για οικογένειες και άλλα μηνύματα τα οποία ήταν ευχαριστήρια από τις οικογένειες που βοήθησαμε. Πρέπει να παρουσιαστείτε τώρα στο δικαστήριο, έχετε ήδη. Πήρα τηλεφώνημα πριν λίγο από το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα. Ναι, αυτό θα σας έλεγα, αλλά ενημερωθήκατε ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Ότι, θετική, δεν ξέρω. Αναστέλλεται. Δεν αποσύρεται η υπόθεση. Περιμένω να λάβω την επιστολή να δω. Αναστέλλεται για πόσο. Λογικά υπάρχουν κάποιοι όροι, έτσι. Ναι, αυτό που η δική μου πληροφόρηση λέει ότι η αναστολή της ποινικής δίωξης, αυτό συνεπάγεται, ότι τερματίζεται εδώ. Δεν τερματίζεται, αναστέλλεται. Ναι. Μίλησα με τον δικηγόρο μου, ότι αναστολή σημαίνει ότι αναστέλλεται μέχρι, μπορεί να σου δώσουν ένα χρόνο, δύο χρόνια, π.χ. αν ξαναυπάρχει καταγγελία, τότε εντάξει. Τώρα, μετά από αυτό που αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω αν χωράει και εδώ στον εθελοντισμό και στη φιλανθρωπία ή οποιαδήποτε, αν θέλετε, ανταγωνισμός. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Σε κάθε περίπτωση. Ναι, αλλά λέω για να καταγγελθείτε για κάτι που κάνατε. Δεν κλέψατε, η αλήθεια να λέγεται. Μαζεύετε ήδη πρώτης ανάγκης για να βοηθήσετε συνανθρώπους μας και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το είχε χαιρετήσει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συγκεκριμένες ομάδες, ναι, τους έχει στείλει ευχαριστήριες επιστολές, οι οποίες τους γίνεσαν ομάδες, όπως είναι η δική μου. Αυτό που συνέβη θα σας αποτρέπει από το να συνεχίσετε το έργο σας και το κάλεσμα, κυρία Κατσούρα? Όχι. Φανταστείτε να κλείσουν όλες οι ομάδες με τα επιδόματα που παίρνουν και δεν παίρνουν, γιατί έχουμε οικογένειες οι οποίες περιμένουν που τα πέρσι να λάβουν τα επιδόματά τους. Παίρνουμε καθημερινά τις επιστολές που λαμβάνουν και τους ζητούν επανειλημμένα τα ίδια χαρτιά τα οποία ήδη έστειλαν. Πώς να ζήσουν τις οικογένειες αν κλείσουν όλες οι ομάδες? Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε το γεγονός ότι και εμείς επικοινωνήσαμε βεβαίως και θέσαμε ενώπιον των επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας το θέμα αυτό και αυτό που μας δόθηκε ως απάντηση είναι ότι είναι θετικά το αντικρίζουν, θεωρείται λήξαν σε κάθε περίπτωση, κυρία Κατσούρα. Αν χρειάζεται η όποια άδεια, ενδεχομένως δεν νομίζω κανείς να σας την αρνηθεί. Από εδώ και πέρα, για να μην έχετε το ίδιο πρόβλημα από κάποιους που ενδεχομένως για δικούς τους λόγους καταγγέλνουν. Να περιμένω να δω την επιστολή που να λάβω. Πολύ.